Πήραμε όλη αυτή την πρωτοβουλία και ξεκινήσαμε ως πειρατές, ως ένα παγκόσμιο κίνημα να κάνουμε μια προσπάθεια για τη Θεσσαλονίκη για ακριβώς αυτό το λόγο. Γιατί, ξέρετε, κουραστήκαμε να ακούμε θα και θα. Οι νέοι μπορεί να έχουν 60% ενεργεία στη Θεσσαλονίκη, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κάθονται στον καναπέ τους. Έπρεπε να σηκωθούμε από τον καναπέ και έστω να κάνουμε μια προσπάθεια για να ξέρουμε ότι αυτή η γενιά που ξεκινάει τώρα, η γενιά των 20, των 22, έφτασε καιρός να πάρει αποφάσεις. Και πώς εσείς θα κάνετε τους νέους να σηκωθούν από τον καναπέ? Θα σας εξηγήσω ένα απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος και όλοι όσοι κάθονται εδώ, με εξαίρεση τον κύριο Ρακά, έχουν ένα μέσο όρο ηλικίας αρκετά μεγάλο. Έχουν κάνει μια προσπάθεια και θα συνεχίσουν να κάνουν τις προσπάθειες, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να κοιτάξουν και ένα κλικ πίσω. Θα πρέπει να κοιτάξουν από πού ξεκίνησαν και θα πρέπει να δούνε ότι θα πρέπει να δώσουν δικαίωμα και δυνατότητα κυρίως και στα παιδιά τους να ξεκινήσουν να διοικούν. Θα πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα και στον νέο άνθρωπο να πάρει απόφαση. Όπως ο πατέρας και η μάνα σκέφτονται πολλές φορές, αν θα επιτρέψουν στο παιδί τους, ό,τι ηλικίας και αν είναι, να πάρει απόφαση, ήρθε ο καιρός στο παιδί. Το ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι σε όλα τα ψηφοδέλτια όλων των υποψηφίων. Μακάρι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, μακάρι αυτούς τους νέους ανθρώπους να τους δώσουν το δικαίωμα και την δυνατότητα οι ίδιοι επικεφαλείς να κάνουν κινήσεις. Γιατί μόνο μέσα από την νεανικότητα θα ξεκινήσουν καινούργια πράγματα. Δεν μπορεί το πρόβατο να το βράψεις κάπως αλλιώς και να το βαφτίσεις κάπως αλλιώς. Εμείς οι πειρατές ξεκινήσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια, όχι μόνο καλώντας τους νέους, αλλά καλώντας όλους όσους πιστεύουν ότι η νεανικότητα μπορεί να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Και δεν έχουμε την αυταπάτη, μόνο αυτό λέω. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι μπορούμε να πάρουμε το Δήμο. Δεν θέλουμε να πάρουμε το Δήμο. Θέλουμε να μας δώσουν τη δυνατότητα στις πρώτες εκλογές την Κυριακή να μπούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να φέρουμε κάτι καινούργιο. Και αν δεν τα καταφέρουμε στο τέλος της πενταετίας, θα έχουμε την ευτυχία, είμαστε όλοι εδώ και με βλέπετε πώς σας το λέω, θα έχουμε την ευτυχία στο τέλος της πενταετίας να πούμε ότι δεν τα καταφέραμε. Μάλιστα. Σαφή.